Για μια υποδομή που όμως δεν θα έχει το χαρακτήρα μιας μόνιμης δομής φιλοξενίας, έκανε λόγο από το Ηράκλειο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, σχολιάζοντας ότι στη βάση που το πρόβλημα με τις ροές μεταναστών συνεχιστεί, αλλά διευρυνθούν οι αριθμοί όσων φτάνουν στα νότια του νησιού, μοναδική λύση είναι η προστασία του τόπου από εικόνες που καταγράφηκαν στη Λαμπεντούζα ή τη Σικελία. Κανείς δεν μιλάει για κάτι μόνιμο. Όπως έχουμε στην υπόλοιπη χώρα. Μιλάμε για μία υποδομή που θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε με ασφάλεια το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους και τη μεγάλη εμπειρία που έχουμε πάντοτε σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και στον βαθμό που το πρόβλημα επιμείνει. Το βέβαιο είναι ότι θα είναι μια τεράστια αποτυχία αλωνών μας εάν έρθει το καλοκαίρι και έχουμε στο λιμάνι των Χανίων ή του Ηρακλείου καταστάσεις όπως είχαμε στην Ιταλία, στη Λαμπεντούζα, στη Σικελία και όλα αυτά. Μιλώντας ανοιχτά για ένα θέμα που επιδέχεται, όπως τόνισε, τοξικότητας και μικροπολιτικής, ο κύριος Κερίδης σημείωσε πως η Κρήτη, στόχος της κυβέρνησης είναι να προστατευθεί και πως μέσα σε αυτό το κλίμα, ο μηχανισμός που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα είναι αυτός που θα διασφαλίσει την προστασία της εικόνας και της φήμης για την πιο δυναμική, όπως ανέφερε, περιφέρεια σε ολόκληρη τη χώρα. Μπορώ να γίνω πολύ πιο αυστηρός. Ξέρετε, έχω μια τάση στη γλώσσα και πολύ πιο γλαφυρός για να μιλήσω για καραγκιόζηδες και τσαρλατάνους. Που δεν είναι καν ελληνικό μονοπόλιο, αν θέλετε. Το ζήτημα το μεταναστευτικό είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ τοξικό, πολύ δηλητηριώδες. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, στη σειρά συσκέψεων που πραγματοποίησε ο κύριος Κερίδης στο Ηράκλειο και με αυτοδιοικητικούς αλλά και παραγωγικούς φορείς, όπως επίσης εκπροσώπους αστυνομίας, λιμενικού και στρατού, τέθηκε το ζήτημα δημιουργίας δύο προσωρινών υποδομών στα νότια, μία στη δυτική και μία στην ανατολική Κρήτη, στις οποίες θα διαμένουν για κάποια 24 ώρα και μόνο οι μετανάστες μέχρι να προωθηθούν στα κέντρα της υπόλοιπης χώρας. Ένα ενδεχόμενο στο οποίο κάποιοι από τους τοπικούς φορείς λένε ότι χρειάζονται διασφαλίσεις για το ότι όντως θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Πρέπει να δούμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο, ούτως ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε δει σε άλλες περιοχές της χώρας. Ένα σύστημα που μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των τοπικών φορέων θα μπορούμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Κανείς δεν μιλάει για δομές φιλοξενίας όπως έχουμε αλλού στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά ωστόσο τα κόστη δήμων για φιλοξενία και μετακίνηση μεταναστών, ξεκαθαρίστηκε ότι θα καλυφθούν από το Υπουργείο με πρόβλεψη για κονδύλια και για δήμους που δεν έχουν δομές φιλοξενίας. Τώρα θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε, δίνουμε ευελιξία και δήμους που δεν έχουν δομή αλλά αντιμετωπίζουν μεταναστευτική πίεση, όπως κατεξοχήν είναι για παράδειγμα ο Δήμος της Γάβδου. Είναι γύρω στα 10-12.000 ευρώ, είναι τα χρήματα που πρέπει να δώσει στο ΧΤΕΛ για αυτό που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν ότι για ένα Δήμο σαν το δικό μου αυτά είναι ποσά που δεν μπορεί, είναι ποσά αδύνατα να μπορέσουμε να τα καταβάλουμε.